Μιλάμε για τον 31 ετών ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδος, Τζορτζ Μπάλντο. Βλέπετε εδώ το σπίτι, το πανάκριβο σπίτι στην παραλιακή της Γλυφάδας. Είναι ένα από τα πιο ακριβά μέρη της Ελλάδος. Αυτό τώρα που κολλάει. Για να καταλάβετε, έχει 15.000 ευρώ το τετραγωνικό. Δηλαδή το σπίτι του Μακαρίτη που διέμενε, δεν ήταν δικό του, ενίκιο. Είναι ένα σπίτι πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μιλάμε για 15 με 20 χιλιάδες ενίκιο. Αυτό είναι άσχετο. Αυτό που βλέπουμε εδώ, το ξύλινο τραπέζι, είναι από τικ, όπως είναι και το πάτωμα κάτω. Είναι το ειδικό ξύλο, πανάκριβο ξύλο το τικ. Σταμάτα! Το σπίτι που έμενε ο Μπάλντοκ είναι κάτω από την Ποσειδόνος. Είναι το πιο ακριβό κομμάτι της Βουλιαγμέ, της Γλυφάδας, συγγνώμη, και ένα από τα πιο ακριβά στην Ελλάδα. Θα κάνουμε το. Από τον πρώτο όροφο όμως αυτόν εδώ, που και αυτός ο όροφος ανήκει στον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, η θέα προς την παραλία και τη θάλασσα είναι συγκλονιστική, είναι εκπληκτική. Τι λες ρε μαλάκα! Θα δούμε και μια κάρτα με τις λεπτομέρειες του σπιτιού. Φτάνει. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι κατασκευασμένο μέσα στη χρονιά το 2024, εκτείνεται σε δύο ορόφους σε 210 τετραγωνικά και τον νίκιασε μάλιστα και επιπλωμένο. Λίγη ντροπή δε βλάπτη θα σας λέγαμε. Και όπως είπες και εσύ, έχει ανεμπόδι στη θέα τη θάλασσα. Αλλά αυτή είστε. Αυτή είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι αυτή.